Γεια σου Τάσο. Yes. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι πριν από λίγο υπήρξε ανακοίνωση που είπαμε με κόρη για τα εισιτήρια του αγώνα του Βιγιαρεάλ. Το λέω γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει. Έτσι. Τα οποία κυκλοφορούν από αύριο. Mm-hmm. Τρίτης 2 το μεσημέρι. Όποιος θέλει εισιτήριο μπορεί να μπει στο site της ΠΑΕ. Αύριο 2 το μεσημέρι δεν νομίζω θα μείνει για πολύ. Θα υπάρχει sold out σύντομο, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν πάνω το διαρκείας και υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάρει εισιτήριο το μάζο την ΑΕΚ που έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ δωρεάν μετά από απόφαση δίκης, οπότε τα εισιτήρια που θα μείνουν προς διάθεση δεν είναι πολλά και αναμένεται το γήπεδο να γεμίσει, να είναι γεμάτο στην πρώτη αγωνιστική του Europa League. Στο μάζο θα γίνει την άλλη Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Τάσο, ξέρουμε ναι. Τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των διαρκείας που έφυγαν φέτος? Γύρω στους 8.000. Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Πολύ καλύτερες τιμές πολύ... βλέπω να πω. Ναι, είναι καλύτερες τιμές εκεί, ναι, ναι. Ήταν πολύ πιο ακριβά τα προηγούμενα της Μπράγκα. Τώρα αυτά έχουν πέσει τιμές. Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό και σωστό. Θα το ξαναπώ, όπως το έχω πει στις προηγούμενες μέρες, ο κόσμος του Παναγκού έχει ματώσει όλο το καλοκαίρι και σε όλα τα παιχνίδια για να πάρει εισιτήρια και νομίζω ότι αυτό επιβάλλεται να γίνει πλέον. Τα εισιτήρια να είναι στις πιο normal τιμές για να μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί και βασικά η ομάδα να έχει το 10ο παίκτη, να είναι γεμάτο το γήπεδο και να έχει τον κόσμο δίπλα της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι και ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος και παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι πιο δύσκολο για τον κόσμο να πληρώνει ένα ακριβό εισιτήριο δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Πάρα πολύ δύσκολο, όσο πιθανό. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η προπόνηση σήμερα, πριν από λίγο. Το θετικό νέο είναι ότι ο Αϊτόρ και ο Ντούρισιτς πήγαν κανονικά στο πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Πανδολικό το ερχόμενο Σάββατο, εκτός αν δεν προκύψει κάποια πρόβλημα θα είναι έτοιμοι. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Γετβάη, έκανε και ο Βαγιανίδης, σιγά σιγά ρυθμούς, αλλά εντάξει ο Βαγιανίδης δεν υπάρχει στην Κυριακή. Να έτοιμος να δούμε μήπως είναι λίγο πιο γρήγορα έτοιμος από το μήνα που είχαμε πει αρχικά. Και επέστρεψε στο Κοροπή και ο Μάκρυσον και ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης αγωνίστηκε χθες για λίγο με την Εθνική. Ο Μάκρυσον δεν θα παίξει σήμερα γιατί έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε πήρε άδεια και γύρισε και εντάχθηκε και αυτός στον Παναθηναϊκό. Απουσίασαν ο Σπόραρος, ο Τσέριν, ο Βέρμπιτς και ο Μλαντένοβιτς. Που όλοι τους όμως θα είναι αύριο τρίτη, λογικά. Mm-hmm. Ναι, ναι, διότι έπαιξα με τις εθνικές ομάδες. Μάλιστα ο Μλαντένοβιτς ήταν εξαιρετικός, έδωσε και δύο ασίστ. Ναι. Ο Σπόραρ για άλλο ένα παιχνίδι είχε συμμετοχή στα δύο γκολ που έβαλε η Σλοβενία. Στο ένα έδωσε ασίστ, στο άλλο έκανε αυτό στην κεφαλιά. Και από την απόξη του τερματοφύλακα ο συμπαίκτης του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Γενικά έχει ένα θετικό πρόσωπο διεθνής. Με ξέρει το Μάξον που δεν πήγε καλά στο μάτς Λαβία Δίας με το Λουξεμβούργο. Και είναι θετικό ότι ο Σπόρα γυρνάει με καλή ψυχολογία, ναι, έχοντας βρει δίκτυα. Είναι καλό νέο αυτό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά είχαμε το μεσημέρι την ανακοίνωση της απόκτησης του Νίκα. Βλέπεις Νίκα, είναι καλό. για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς και προέκυψε τελευταία μέρα των μεταγραφών? Εντάξει, ήταν ένας παίκτης, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Ο παίκτης θα παραμείνει δανεικός στο Λεβαδιακό. Ναι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτάται από τον Παναθηναϊκό με προοπτική να παίξει άλλο ένα χρόνο στην ομάδα του και να, αν είναι όλα ok και αν κάνει μια πολύ καλή χρονιά του χρόνου, να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό με προοπτική να εξελιχθεί. Είναι μια περίπτωση ενός μέσου ο οποίος έχει κάποια καλά στοιχεία, σίγουρα. Η θέση που παίζει είναι το 10 και 4 περισσότερο. Παρά 8, στην περασμένη σεζόν που αγωνίστηκε εκεί είχε καλή παρουσία και είναι μια απόφαση που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός πλέον να αυξήσει το ελληνικό στοιχείο με κάποιους παίκτες που θα δείχνουν ότι μπορούν να εξελιχθούν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις έτοιμους Έλληνες παίκτες που να κάνουν για τον Παναθηναϊκό, διότι αυτοί οι παίκτες οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό και δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα, και επειδή ο Παναθηναϊκός θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο θα κινηθεί για τέτοιες περιπτώσεις, για παίκτες οι οποίοι έχουν δείξει ότι μπορούν να εξελιχθούν.
Όπως και στόχος είναι και με την έργα που γίνεται στο Κοροπή να τονωθεί και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Εκεί υπάρχει στόχος ένας παίκτης από την Ακαδημία αναδιαιτία, αν μπορεί να βγει και να προωθείται και να μένει στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, για χαρά. Να είσαι καλά.